αυτές οι εικόνες από την ορκομοσία των ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις έδρες των διευθύνσεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου ευνηδίασαν την πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία έκανε λόγο για εγκρυπτό εξελίξεις, καλώντας την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της. Είναι σαν να νιώθουμε ότι έχει παραβιαστεί το σπίτι μας. Όπως νιώθει κάποιος όταν παραβιάζεται το σπίτι του, αυτό ήταν το αίσθημα που ένιωσε η Βρετανική Αρχή όταν διάβασε την είδηση. Δεν το θέλουμε, δεν τους χρειαζόμαστε, δεν έχουμε κάτι με τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν περισσότερο πρόβλημα και ειδικά εκεί που δεν υπάρχει. Σε όλες τις δηλώσεις η κυρία Υπουργός είχε τονίσει ότι οι ΟΠΗ θα εγκατασταθούν μόνο στα 4 πανεπιστήμια του κέντρου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και ολόκληρης της Κρήτης είναι αντίθετη στην εγκατάσταση των ΟΠΗ και της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια της Κρήτης και πραγματικά θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα ενταθεί και όχι θα λυθεί από την έλευση της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Τόσο ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και ο πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του μέτρου της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, λέγοντας ότι θα προκαλέσει προβλήματα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, παραγωγής γνώσης και καλλιέργειας ακαδημαϊκού και δημοκρατικού ήθους. Μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει το να φυτέψεις τις ομάδες όποι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δεν πιστεύω ότι θα έρθουν εδώ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όταν χρειάζεται με την ελληνική αστυνομία, αλλά πανεπιστημιακή αστυνομία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης δεν χρειάζεται. Δεν είναι δυνατόν να περιπολούν οι ομάδες όπου στα ιδρύματα και να χρειάζεται μια δημιουργία μάτια να τους προστατεύει. Το πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το οποίο, κατά τη γνώμη μας, είναι επίσης τραγικό να μην υπάρχει μια ενημέρωση ότι ενδέχεται να έρθουν οι όποι στην Κρήτη. Καλούμε την κυρία Υπουργό, καλούμε την πολιτεία και την κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτή την απόφασή της, καθώς η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα γίνει αποδεκτή στα πανεπιστήμια της Κρήτης. Το περασμένο Σάββατο ορκίστηκαν 19 ειδικοί φρουροί για την πανεπιστημιακή αστυνομία. 12 στο Ηράκλειο, 4 στα Χανιά και 3 στο Ρέθυμνο. Και όλα αυτά χωρίς οι Πριτάνιες να έχουν καμία ενημέρωση, ενώ πριν λίγες μέρες εξέφρασαν τη θλίψη και το προβληματισμό τους για τις εικόνες έντασης έξω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα σημείωσαν ότι η εικόνα στα πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά καλή και ότι τα όποια προβλήματα λύνονται εσωτερικά. Μπορούμε να φυλάξουμε τους χώρους μας, να τους διατηρήσουμε. Ζητάμε από τα παιδιά να σέβονται τους χώρους. Αν κάνετε μια βόλτα στο κάμπους εδώ στο Ηράκλειο, θα δείτε ότι η εικόνα είναι εξαιρετικά καλή, θα έλεγα υποδειγματική, δεν θα τη συναντήσετε σε πολλά ιδρύματα. Τα παιδιά συνεργάζονται, εμείς δεν κυνηγάμε τις απόψεις των φοιτητών.